Λοιπόν, έχουμε 30-81 plus player picks. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν κάτι. Ξεκινάμε με Diaby. Royce. Boateng. Δεν ξέρω, δεν τα έχω κάνει σχεδόν καθόλου αυτά. Άμα τα έχετε κάνει εσείς, πείτε μου κάτι στα σχόλια, μα είναι καλά. Γιατί τα πρώτα τέσσερα, ας πούμε, που βλέπω δεν είναι τέλεια. Είδα και Ultimate Birthday να μου δώσει, περισσότεροι δεν παίρνουν καν στην ομάδα μου. Οπότε, απλά Fodder, φαντάζομαι, περιμένω. Ή κάποιον Icon, αν μου δώσει κάποιον Icon ακραίο. Κάνω ένα Hoolit, ας πούμε. Δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά μέχρι τώρα δεν μου φαίνονται ιδιαίτερα καλά. Αυτό θα είναι το 10ο. Ναι. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout, the lift. Ξανά ίσο, για τρίτη φορά, θα την ξαναπάρω. Έχω ξεμείνει τελείως από 84ηδες. Με τόσα SBC που έχουν βγει που ζητάνε 84ηδες ομάδες, έχω ξεμείνει. Και για κάποιο λόγο δεν μου δίνει. Εδώ έχουμε Sorloth, το πρώτο Ultimate Birthday και 89ρη. Θα τον πάρω. Αλλά ναι, αυτό που έλεγα το ξεμείνει από 84ηδες και περίμενα εδώ πέρα να μου δώσει αρκετούς. Αλλά μου δίνει 81, 82, 83, 85. Εδώ έχουμε και άλλο walkout. Orban. Kovacic. Αυτό θα είναι το 20. Όχι, έχουμε ήδη κάνει τα 20 νομίζω. Τώρα μπαίνουμε στην τελευταία δεκάδα. Ασέρμπι. Εδώ έχουμε Inform Bisek. Επειδή έπαιξα πρόσφατα με τον. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ή αν ήταν ο. Μην θυμάμαι ποιο πρόμο είχε βγει. Που... Ο Future Stars νομίζω. Που είχε βγάλει μια κάρτα ο Bisek. Και επειδή ήταν τρομερό, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να περάσω από τον Bisek που είχε αυτό. Και το τελευταίο. Ναι. Τίποτα το ιδιαίτερο θα πω τα player picks. Είχαμε ουσιαστικά. Ένα walkout, δύο, τρία, τέσσερα walkout από 30 picks. Τέσσερα walkout από 30 picks και 3 85ηδες. Πολύ μέτριο. Πάμε ανοίξουμε και τα 285 plus player picks. Εδώ έχουμε ξανά Sorloth. Τον έχω βγάλει καμιά δεκαριά φορές. Και εδώ έχουμε ξανά Sorloth. Το 87 plus το player pick είναι Winter Wildcard versus Honorable Mentions. Ήταν αρκετά φθηνό, οπότε το κράφταρα. Και ξανά τίποτα ιδιαίτερο. Θα πάρω Grimaldo. Δεν κοστίζει τίποτα. Fodder. Πάμε ανοίξουμε και το 83x10. Χρυσό είναι, Ισπανία. Right mid. Είναι ο Γιορέντε, 84, απίστευτο. 3 84ηδες και όλοι άλλοι 83ηδες. Ό,τι χειρότερο. Πάμε στο δεύτερο. Και αυτό χρυσό. Είναι Ισπανία, center mid. Είναι ο παρέχο, ναι. Και είναι και διπλό, ευτυχώς. Το Ρούμπεν Ντίας. Και έχουμε και γκρίλις. Οκ, αυτό καλύτερο το προηγούμενο. Αυτό είναι Inform. Είναι Πολωνία. Striker. Είναι ο Λεβαντόφσκι. Μαζί με κάποιον Inform από πίσω. Μαζί με τον Bisek. Τον οποίο τον έχω ήδη. Και έχουμε και Van der Sar μέσα.
Παιδιά, δεν είναι πολύ ακριβώς. Είναι 500 χιλιάρικα, αλλά επιτέλους βρήκα τραυματοφύλακα. Επιτέλους. Επιτέλους. Έχω δοκιμάσει Σμάιχελ. Έχω δοκιμάσει τον Σμάιχελ, τον Ντοναρούμα, τον Γιασίν. Τον. Όποιον γενικά, οποιονδήποτε τραυματοφύλακα μπορείτε να φάτε. Και τον Βάντε Σάρ, τον χρυσό. Όποιον, το χρυσό λέω. Τον Βάντε Σάρ, τον Μπέις. Όλοι τους είναι χάλια. Πραγματικά ελπίζω ότι αυτός θα είναι όντως τραυματοφύλακας που θα είναι αντάξιος τουλάχιστον σχέση με τους υπόλοιπους που έχουμε. Όπου απίστευτο. Απίστευτο. Ακραίο πακ του εντάξει. Παιδιά, όσο κράφταρα τα 77 plus τα επί 3 για το Ultimate Birthday Challenge, κράφταρα μερικά και τα άνοιγα και μου έβγαλε τη Morgan. Που είναι 93 rating. Φαίνεται αρκετά καλή κάρτα. Βέβαια δεν χωράει στην ομάδα και δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσω. Αλλά αν δεν κάνω λάθος πηγαίνει για κάμποσα. Πηγαίνει για 700. Για σχεδόν 800 κάπα. Και θα ήθελα να τη δοκιμάσω. Που είναι ένα πολύ ωραίο pool. Πάρα πολύ ωραίο.